Το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο παρουσίασε σήμερα η κομματική οργάνωση Ηρακλείου. Απευθυνόμαστε στους Ηρακλειώτες και τις Ηρακλειώτισσες, σε όλους και όλες που συμπορευτήκαμε στους αγώνες τα προηγούμενα χρόνια. Σε κάθε εργαζόμενο, βιοπαλαιστή, αγρότη, αυταπασχολούμενο επιχειρηματία και νέο που δεν εμπιστεύεται τα αστικά κόμματα. Εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο νυν βουλευτής του κόμματος Μανώλης Συντυχάκης. Ο στόχος είναι ένας. Ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, επανεκλογή κομμουνιστή βουλευτή από την Κρήτη και από καλύτερες θέσεις την επόμενη κιόλας των εκλογών να φουντώσει η μεγάλη εργατική λαϊκή αντεπίθεση για νέες κατακτήσεις στο σήμερα και κυρίως για την προοπτική, την πραγματική λαϊκή νίκη και ανατροπή με το λαό πρωταγωνιστή για τη δική του εξουσία, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πολύ πιο δυνατό. Υποψήφοι θα είναι επίσης η Λίνα Ανδρουλάκη, ο Γιάννης Γωνιανάκης, ο Δημήτρης Δουλουφάκης, η Μαρία Κυπρέου, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Θάλια Πετράκη, ο Δημόκριτος Αλούστρος, ο Βαγγέλης Σοφίου, ο Μιχάλης Φακιανάκης και η Γενοβέφα Χουστουλάκη. Η ενίσχυση του ΚΚΕ ενισχύει, αν θέλετε, την κοινωνική αντίσταση και η κοινωνική αντίσταση πρέπει να ενισχύσει το ΚΚΕ. Αυτά πάνε μαζί. Αυτό που με έκανε να ταχθώ με το ΚΚΕ είναι η συνέπειά του. Καθώς οποιοδήποτε αγώνας, το ΚΚΕ ήταν πάντα εκεί. Και η ψήφος του ΚΚΕ ήταν η μόνη σιγουριά που μπορούσα να έχω σαν πολιτικός άνθρωπος που ανήκει σε αυτή την κοινωνία. Πρέπει το ΚΚΕ να δυναμώσει έτσι ώστε να υπάρχει μια ουσιαστική αντιπαράθεση και αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή για να φέρει ένα καλύτερο αύριο. Και οι νέοι πρέπει να είναι πρωτοπόροι σε αυτό.